Γεια σας παιδες μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Πρακτικού Ενιδρίου. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο κάνε ένα like. Αν είσαι νέος στο κανάλι μας κάνε μια εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζουμε ένα νέο βίντεο, καθώς όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ το κανάλι μας. Τώρα μπαίνω κατευθείαν και στο σημερινό θέμα. Και αν είσαι ο τύπος που θέλει ένα ενιδρίο που να μην τον κουράζει, είτε επειδή δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, είτε επειδή έχεις πάρα πολλές ασχολίες και δεν έχεις τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθείς, τότε μείνε σε αυτό το βίντεο, σου έχουμε τη λύση και ξεκινάμε. Και τι καλύτερο από ένα ενιδρίο το οποίο θα έχει μέσα νερό, γυαλί, φίλτρο και το ψάρι. Και κατά τη γνώμη μου το τέλειο ψάρι για μια τέτοια δουλειά εντός αγωγικών είναι ένα χρυσό ψάρο. Θα μιλήσω μέσα από την προσωπική μου εμπειρία. Αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο έχω ένα ενιδρίο 45 λίτρων της μάρκας RS Electrical. Η συγκεκριμένη εταιρεία όπως το πουλάει το συγκεκριμένο ενιδρίο έχει το μοτεράκι, το οποίο παράλληλα έχει και μία μορφή αεραντλίας, δηλαδή πετάει φυσαλίδες και κυκλοφορεί και το νερό. Και έχει και ένα κρεμαστό φίλτρο, όπου αυτή τη στιγμή έχω τοποθετήσει μέσα κεραμικό μακαρόνι, θα έλεγα με την μορφή τέτρις, έτσι ώστε να κερδίσω χώρο. Από το συγκεκριμένο ενιδρίο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, καθώς θα το δείτε βέβαια ότι είναι σε λίγο περίεργη κατάσταση, επειδή έχω πειραματιστεί πάρα πολύ στο παρελθόν. Με αυτό το ενιδρίο, για να κάνω και μια παρένθεση, είχα κάνει τα πρώτα μου βίντεο και πειράματα όταν είχα πρωτοασχοληθεί με το Μεσογειακό Θαλασσινό Ενιδρίο, αλλά δεν μας αφορά αυτό σε αυτό το βίντεο. Και αυτό που έχω κάνει είναι μέσα έχω βάλει ένα χρυσό ψαρό Pearl Scale, όπως είπα, αν το είπα δεν θυμάμαι, είναι το ενιδρίο αυτό στα 45 λίτρα. Και πραγματικά με αυτό το ενιδρίο δεν πολύ ασχολούμαι, δηλαδή αυτό που κάνω είναι να κάνω τα καθημερινά μου ταΐσματα, εννοείται τα χρυσόψαρα δεν χρειάζονται θερμαντήρα. Μια φορά την εβδομάδα κάνω μια καλή αλλαγή νερού περίπου 80-90%, κατά τη γνώμη μου και ένα 50% να έκανα δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εφόσον μπαίνω στη διαδικασία, γιατί να μην κάνω μια καλή αλλαγή νερού. Τώρα θα δώσω και έναν γενικό κανόνα. Τα χρυσόψαρα, οράντες, θα μπορούσαμε να πούμε ένας κανόνας, χρειάζονται 40 με 50 λίτρα ανά ψάρι. Μιλάμε τώρα, αυτά είναι για το τελικό τους μέγεθος. Τώρα για τα απλά χρυσόψαρα τύπου common, εκεί ίσως χρειαζόμαστε 80 έως και 100 λίτρα, διότι αυτά τα ψάρια γίνονται πάρα πολύ μεγάλα. Εγώ επέλεξα ένα χρυσόψαρο Pearl Scale επειδή αυτά τα ψάρια δεν είναι και οι καλύτεροι κολυμβητές και δεν γίνονται πάρα πολύ μεγάλα, επειδή είναι έτσι λίγο κοντόχοντρα, γίνονται από 15 έως 20 εκατοστά το πολύ. Και τώρα αν με ρωτούσε κάποιος, θα έλεγα τα λίτρα είναι πάρα πολύ καλά για το χρυσό ψάρο που έχω, είναι στα 45 λίτρα. Απλά αυτό που θα προτιμούσα είναι, θα ήταν καλύτερο να έχει τα λίτρα σε μήκος. Αυτά τα λέω πληροφοριακά, έτσι, γιατί μου αρέσει να δίνω σωστές πληροφορίες. Οπότε αυτό που προτείνω σε κάποιον από εσάς, για τον τυπάκο ή την τύπισσα η οποία θέλει ή θέλει ανάλογα τέλος πάντων το φύλλο, θέλεις ένα ενιδρίο που να μην πολύ κουράζει, θα πάρεις το ενιδρίο σου, ούτε χαλίκια κάτω, ούτε χώματα, ούτε τίποτα, για να μην σου μαζεύει βρωμιές, νερό, το φίλτρο σου, είτε θα είναι εσωτερικό είτε είναι εξωτερικό, κατά προτίμηση να είναι εξωτερικό έτσι ώστε να κερδίζεις περισσότερο χώρο. Θα ολοκληρώσεις τον κύκλο του αζότου σου, έτσι να μην έχεις μέσα αμμονία, νιτρόδι κτλ. Θα έχεις ολοκληρώσει τον κύκλο του αζότου σου, θα κάνεις τα ταΐσματά σου καθημερινά, θα κάνεις μια καλή αλλαγή νερού ανά 10 μέρες και αυτό είναι όλο. Θα είσαι όμως πειθαρχημένος με τις αλλαγές νερού, διότι τα χρυσόψαρα βρωμίζουν πάρα πολύ το νερό τους και εκτός αυτού πρέπει να κάνουμε καλές αλλαγές νερού, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του νανισμού. Που τι είναι αυτό πρακτικά,
Το ψάρι μένει μικρό, δεν μεγαλώνει και μεγαλώνουν τα ιστορικά του όργανα με αποτέλεσμα να πεθάνει. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το βίντεο. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο περιληπτικός γίνεται. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο εύχομαι να είστε όλοι καλά.